Και το εκοφαντικό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης προχθές, ότι ναι, κάναμε λάθος, δεν ακούσαμε τους λοιμοξιολόγους, δεν ακούσαμε τους υπεύθυνους για τη Θεσσαλονίκη. Και έρχομαι τώρα στη Θεσσαλονίκη. Ένα λεπτό. Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε, κύριε Δασκαλάκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ακούστε. Κύριε Συνετάκη, επιτρέψτε μου. Δεν θέλω να διακόπτω. Ας κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Ακούστε τώρα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 2 Αυγούστου. Ακούστε, κύριε Συνετάκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 2 Αυγούστου. 2 Αυγούστου. Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για τη χώρα μας. Με δραματικό ρυθμό αύξηση το νέο περιστατικό COVID-19 που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα. Για να δούμε, κύριε Κοντοζαμάνη, πόσα πει διαβάνει ο Σάκης. Είναι δύο επιστολές ιατρικών συλλόγων μετά το αμίμητο που είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης προχθές στη Βουλή και στη συνέντευξη που έδωσε, ότι φταίνει οι γιατροί γιατί πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ εκατοντάδες νεκροί. Εκατοντάδες νεκρούς έχουμε εκτός ΜΕΘ. Και εσείς μας είχατε πει ότι επειδή βάλατε έναν αναπνευστήρα, ακούστε, κύριε Συνετάκη, επειδή βάλατε έναν αναπνευστήρα σε ένα κανονικό θάλαμο, το θεωρήσατε ΜΕΘ. Απαντήστε σε αυτά. Απαντήστε στους γιατρούς. Κύριε Συνετάκη, πάρετε το λόγο. Πάρετε το λόγο. Να τελειώσω. Ναι, έχει μια συνέχεια. Μισό λεπτό. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Συνετάκη. Να τελειώσω να απαντήσει. Μα μιλάει για όλα τα οποία ανοίξανε, κύριε Δασκαλάκη. Δεν είναι τυχαίο ότι βρεθήκαμε σε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας παρά τις. Παρά τις επισημάνσεις. Κύριε Βαρδάκη, τώρα έχετε κάνει κατάχρηση του χρόνου. Κύριε Συνετάκη. Να μην πούμε πως στάσαμε εδώ. Βεβαίως. Κύριε Συνετάκη. Κύριε Σκαλάκη, όλο αυτό που ζούμε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια δεν έχει ξαναυπάρξει. Δεν υπάρχουν λοιπόν ιστορικά δεδομένα για να συγκρίνουμε την πορεία της κάθε χώρας και τι έκανε πριν και τι έκανε μετά σε αντίστοιχα άλλα γεγονότα. Το μόνο λοιπόν που έχουμε να συζητήσουμε είναι σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Δεν μπορούμε όμως σε καμία περίπτωση να το λέμε με θετικό πρόσημο, διότι πάλι μιλάμε για νεκρούς. Και ένα νεκρό να είχαμε, πάλι τα αποτελέσματα Βεβαίως. Θα ήταν λιπηρά. Πάντως, κύριε Συνετάκη, επειδή μου αρέσει να είμαι. Κύριε Συνετάκη, μισό λεπτό. Να δώσουμε μια απάντηση στην αντιπολίτευση, γιατί οφείλουμε να το κάνουμε και οφείλουμε να λέμε στον κόσμο τι γίνεται, είναι να δίνουμε τα συγκριτικά στοιχεία. Βεβαίως. Μισό λεπτό όμως, κύριε Συνετάκη, επειδή πριν νωρίτερα. Μισό λεπτό. Τώρα αυτό είναι κάτι προσωπικό, επειδή νωρίτερα παρουσιάσατε κάποια στοιχεία. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία της θνητότητας. Είναι τα στοιχεία της 5ης Ιανουαρίου του 2021, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Βουλγαρία 3,84%, Ελλάδα 3,57%, Ιταλία 3,49% και ακολουθούν Ουγγαρία, Βέλγιο, Βόρεια Μακεδονία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Ρουμανία και ούτω καθεξής. Σας είπα ότι είναι ποσοστό. Βεβαίως, ποσοστό. Όχι απόλυτη αριθμή. Ποσοστό, όχι απόλυτη αριθμή. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, βεβαίως. Δεν είναι σε απόλυτους αριθμούς. Αντίστοιχα υπάρχουν οι πίνακες οι οποίοι βγαίνουν. Ναι, είναι η ECDC, τους παρουσιάζουμε στο κεντρικό δελτίο σχεδόν κάθε εβδομάδα. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε δημοσίως. Κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι το θέμα το μέτρο σύγκρισης. Είναι θέμα πώς φτάσαμε εδώ. Ποιες εγκληματικές πολιτικές ακολουθήθηκαν και φτάσαμε σήμερα να έχουμε 5.500 νεκρούς. Ξεχνάτε ότι είμαστε η τελευταία χώρα που ο κορονοϊός ήρθε στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε. Κύριε Συνετάκη. Με συγχωρείτε. Τι είναι, τι είμαστε. Λοιπόν. Η τελευταία χώρα που ο κορονοϊός επισκέφτηκε την Ελλάδα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Βαρδάκη, αλλά εντάξει. Για να απαντήσω, για να δώσω και το λόγο στους συναδέλφους. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ζει ένα τρίτο κύμα και κλείνει τα σχολεία μας. Εμείς, μην έχοντας περάσει τέτοιο ισχυρό δεύτερο κύμα και έχοντας προσπαθήσει να λειτουργήσουμε μέσα στις γιορτές με όποιο τρόπο καταφέραμε την αγορά και να μπορέσει λίγο η οικονομία να κινηθεί, αυτή τη στιγμή κάνουμε και το πείραμα να ανοίξουμε τα σχολεία. Είμαστε λοιπόν. Πώς θα ανοίξετε τα σχολεία, κύριε Συνετάκη? Τα παιδιά μας είναι ασφαλή στα σχολεία σήμερα? Έχετε δημιουργήσει τις προοπτικές? Έχετε δημιουργήσει τα μέτρα ασφάλειας? Έχετε μειώσει τους μαθητές? Έχετε μειώσει τους μαθητές της τάξης? Οι εκπαιδευτικοί γιατί δεν εμβολιάστηκαν? Γιατί δεν εμβολιάστηκαν οι εκπαιδευτικοί? Πρώτοι από όλους μαζί με τους υγειονομικούς. Σε αυτά απαντήστε. Κύριε,
σε συνέχεια των λοιμοξιολόγων και σε συνεννόηση. Ναι, συνεχίστε εσείς τον επικοινωνιακό ρόλο. Μέχρι να φρυνούμε εκατόμβες. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε κι εμείς. Τώρα δεν θα ακούμε τώρα τα ίδια και τα ίδια. Κύριε Σενετάκη, ολοκληρώστε. Από την κυβέρνηση ούτε από την αντιπολίτευση. Το εμβόλιο δεν μπορεί να γίνει με άλλο πρόσωπο που αξιοδοτήσει, πρέπει να γίνει στον ίδιο. Ο 85χρονος λοιπόν, εάν δεν υπάρχει κινητό συνεργείο, κατά τεκμήριο η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό σας λέω. Κύριε Γεγέρο, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μου επιτρέπετε. Τώρα, άμα θέλετε, ακούστε τώρα, κύριε Σενετάκη, εσείς πρέπει να ακούτε. Και αν κάτι θεωρήσετε αξιόλογο, επειδή να το εισηγήσετε στον κύριο Τσιτσίλια. Όχι να κλείνει τα αυτιά ο Τσιτσίλιας, ούτε εσείς. Γιατί από 15 Ιανουαρίου πέρυσι είχαν προειδοποιήσει, το Μάρτιο πήρατε χαμπάρι. Κύριε Σενετάκη, πάμε αυτό να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Τους φαρμακοποιούς ακόμη δεν τους έχετε βάλει στην πρώτη παρτίδα με τους υγειονομικούς μαζί. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο να βάζουμε σε σύγκριση το τι γίνεται στην Ελλάδα και το τι γίνεται στις άλλες χώρες. Όπως και για το ζήτημα της θνητότητας. Εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Βουλγαρία, είτε είναι στην Ελβετία, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, για να αντιμετωπιστεί η θνητότητα, βεβαίως, πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν δεν προχωρήσουν τα εμβόλια πανευρωπαϊκά και σωστά, και αν δεν γίνουν και στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα, διότι όπως είπατε σωστά, κύριε Δασκαλάκη, 8.000 την ημέρα εμβολιασμοί σημαίνει σε 2 χρόνια. Πότε τελειώσει αυτό το πράγμα, τσίρκο. Δεν θα έχουμε τουρισμό, δυστυχώς.